Νίκο, για πες. Να πω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια και συνέπεσε και με την ανοιχτή ΕΡΤ. Μοιράστηκε και η εφημερίδα. Εγώ είμαι εδώ για άλλο λόγο, για το πολεμικό ανακοινωθέν. Τον πόλεμο δηλαδή που μας γίνεται, ηλεκτρονικό πόλεμο. Εκπέμπουμε τώρα. Φόρους. Αυτή τη στιγμή εκπέμπουμε στην περιοχή των βορειοανατολικών και βορείων προαστίων από το κανάλι 26. Είμαστε αναγκασμένοι να μετακινούμεθα διαρκώς. Ξεκινήσαμε από το 52, πήγαμε στο 48, μετά πήγαμε στο 40. Εγώ το 40 γιατί κάθε φορά. Το 40 τώρα μας χτυπήσανε και το 40, κάθε φορά βγάζουν ένα πουμπό. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, μέσα στη μέρα, δηλαδή πόσες φορές μας χτυπάνε, συνεχώς. Περίπου ανά μία μέρα είναι ο μέσος όρος. Ανά μία μέρα. Αυτή τη στιγμή δεν μας έχουν. Σήμερα είμαστε στο 40, μας χτύπησαν το μεσημέρι. Και αυτή την ιστορία με τους πειρατές παλιά, έτσι. Τους κυνηγούσαν με τα ραδιογωνιόμετρα, να τους πιάσουν, να τους εντοπίσουν, να τους. Ναι, ναι. Από ταράτσα σε ταράτσα που πηδούσαν. Τέτοιο πράγμα μου θυμίζει. Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι. Λόγου, αλλά. Ναι. Τα ιδιωτικά κανάλια. Τα ιδιωτικά κανάλια. Ναι. Διότι τεχνικοί ιδιωτικών καναλιών είναι αυτοί που το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να πηγαίνει και να βρίσκει κάποιους που έχουν αισθημένους πομπούς, είναι ιδιωτικά κανάλια. Τα ιδιωτικά κανάλια αυτή τη στιγμή ποτέ δεν είχαν νόμιμη άδεια. Υφάρπαξαν τις συχνότητες το 89 όταν βγήκανε, φτιάξαν ένα κλειστό κύκλωμα το οποίο έχει και οικειοποιηθεί τις συχνότητες και φτάσαμε στο σημείο, αυτή είναι η τραγέλαφος, στο σημείο τα ιδιωτικά κανάλια που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια, δεν πλήρωσαν ποτέ για τις συχνότητες, είχαν προσωρινές άδειες πάντα, οι οποίες από το Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν κηρυχθεί παράνομες, έχουν λήξει ουσιαστικά και δεν μπορούν να συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτοί λοιπόν που δεν είναι νόμιμοι για τις συχνότητες έρχονται και χτυπάνε τη νόμιμη ΕΡΤ, τους πομπούς της νόμιμης ΕΡΤ. Την εκπομπή δηλαδή της δημόσιας τηλεόρασης. Και τι γίνεται στο εξωτερικό τώρα. Εκεί με το Ισραήλ είχαμε. Να πούμε τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή στο 26. Είμαι σίγουρος ότι μέχρι αύριο θα μας χτυπήσουν, θα μετακινηθούμε κάπου αλλού και γι' αυτό προτείνουμε στους κατοίκους που κάνουν λήψη στα βόρεια-βορειοανατολικά προάστια να συντονίζουν τους δέκτες τους, αν δεν βρίσκουν, να ψάχνουν συνεχώς. Γιατί λες βορειοανατολικά, στα νότια δεν έχουμε ψηφιακό? Όχι, όχι, δεν έχουμε, διότι εν πάση περιπτώσει έχουμε έναν πομπό περιορισμένης ισχύως και με περιορισμένη κεραία. Οπότε εκεί μόνο διαδικτυακά. Ναι, μόνο διαδικτυακά μας πια. Εκεί λοιπόν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι μας χτύπησαν και τον δορυφόρο, θα πούμε μετά γιατί. Αυτή τη στιγμή η κύρια λήψη σε όλη την Ελλάδα είναι από εκατοντάδες διαδικτυακά site. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από εκατοντάδες site. Εκατοντάδες. Και με απίστευτη επισκεψιμότητα. Απίστευτη. Δηλαδή ένα μόνο site. Μπορούμε και τη μετράμε την όλες, μπορούμε τα μπορούμε. Site. Τη μετράνε τα ίδια. Α, τα ίδια. Όχι εμείς. Ναι. Αναπαραγωγή. Νίκο, να σε διακόψω. Ναι, Μαρή. Στη διάρκεια του συνεδρίου του Διασμαδιακού, κάποιο συνάδελφο διάβασε πολύ γρήγορα μια ανακοίνωση των τεχνικών του ΟΤΕ. Όπου ουσιαστικά έλεγε, είναι φιαλτικό παιδί αυτό, ότι κάποιο είχε τα κλειδιά σε ένα υπόγειο, πάτησε ένα κουμπί και πέσαν όλα. Μαύρωσε όλα. Mm. Είναι φιαλτικό αυτό, ούτε σαν σενάριο δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ότι κάποιο έχει τα κλειδιά σε ένα υπόγειο. Και ο ίδιο δηλαδή. Και ο ίδιο παίρνει μια εντολή, πατάει ένα κουμπί και πέφτει μαύρο. Mm. Και ακούμε ελπίστηρε απ' έξω μετά. Άρα έχουμε λοιπόν. Το χοντρένεις λίγο. Το χοντρένω λίγο. Πολύ έως πολύ. Ναι. Λοιπόν, να δούμε πώς πράγματι όμως αυτό που λες. Δεν είναι φιαλτικό. Διαδικτυακά λοιπόν βγάζουμε σε Crowley, στην κάρτα, βγάζουμε ποια site. Ποια site μας. Αλλά αφού λες τώρα ότι είναι εκατοντάδες. Δηλαδή κάθε τόσο περνάνε. Τέτοια λίστα που οπουδήποτε θα το βρει κανείς. Να ξέρουν εκεί οι άνθρωποι εκεί των site ότι περνάει και το δικό τους, απλώς δεν πρέπει να είναι συνεχώς εκεί, δεν είναι δυνατόν. Είναι να πολύ απλό πάντως. Αν κάποιος γκουγκλάρει live, βρίσκει ολόκληρη τη λίστα. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Ναι. Ωραία. Το άλλο χτύπημα που έγινε σήμερα ήταν στην Καλαμάτα, σε δύο κέντρα εκπομπής της Καλαμάτας και σε ένα κέντρο εκπομπής της Τρίπολης. Ανέβηκε η αστυνομία με εισαγγελέα αυτή τη φορά. Δεν ήταν επιτηρούμενα εκείνη την ώρα τα κέντρα εκπομπής μας. Άνοιξε τα κέντρα εκπομπής και κατέβασε το σύνολο μας. Δηλαδή Καλαμάτα και Τρίπολη. Από εκεί και πέρα το τρίτο και σημαντικότερο ήταν ότι όπως ξέρει ο κόσμος η κύρια μετάδοσή μας η δορυφορική γινόταν από την Ιμπιγιού, η οποία όπως γίνεται συνήθως είχε δώσει εντολή, είχε κλείσει συμβόλαιο για να μας μεταφέρει κάποιος δορυφορικός πάροχος. Ο δορυφορικός αυτός πάροχος ήταν μια εταιρεία με έδρα το Ισραήλ.
Μάλιστα. Γύρω στις 9, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ, μετά από συνεννόηση της ελληνικής κυβέρνησης με την Ισραηλινή, επισκέφθηκε ο Έλληνας πρέσβης στο Ισραήλ τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και τους είπε ότι είναι παράνομη η εκπομπή της ΕΡΤ, Σπύρος Λαμπρίδης λέγεται, ο Έλληνας πρέσβης, και τους είπε ότι είναι παράνομη η εκπομπή που κάνουν και τους ζήτησε να τη σταματήσουν αμέσως, αλλιώς θα υποστούν τις κυρώσεις. Η εταιρεία βέβαια αναγκαστικά το κατέβασε το σήμα μας. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε δορυφορικό σήμα αυτή τη στιγμή ούτε στην Ευρώπη, επειδή ήταν η ίδια εταιρεία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Αυστραλία. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Θα κάνουμε προσπάθειες να βρεθεί από την EBU κάποιος εναλλακτικός πάροχος και πιστεύουμε ότι δεν θα λειτουργήσει πάλι αυτή η ιστορία. Ναι. Θα ζητήσουμε και την κάλυψη της EBU πλέον, ναι, με κάποιο τρόπο. Το άλλο ενδιαφέρον είναι να μιλήσουμε για τις τραγικές παρανομίες που γίνονται σε αυτή την ιστορία που λέγεται κλείσιμο της ΕΡΤ. Δηλαδή, είναι τραγικό γεγονός τώρα να πηγαίνει ο πρέσβης σε μια εταιρεία και να της απαγορεύει, ας πούμε, να μεταδίδει το σήμα μιας τηλεόρασης που υπάρχει τόσα χρόνια. Ξέρει όλος ο κόσμος ότι όλοι βρισκόμαστε εδώ, όλοι υπάλληλοι της ΕΡΤ. Αυτή είναι η πραγματική ΕΡΤ. Έχουν γίνει και ορισμένα τραγελαφικά γεγονότα. Θα ξέρετε ότι το νέο όνομα, το όνομα της υποψήφιας διαδόχου, ναι, ας πούμε, που δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ, Νέριτ, είναι Νέριτ. Νέριτ. Ήταν τόσο πρόχειρος ο σχεδιασμός που δεν το κατοχυρώσαν. Που δεν το κατοχυρώσανε το όνομα. Αυτό το Νέριτ λοιπόν εξέπεμπε το δικό μας πρόγραμμα. Αυτός που κατοχύρωσε το όνομα Νέριτ.gr, ναι, εξέπεμπε το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί μπήκα τις προάλλες και δεν... Ναι. Τώρα λοιπόν το κόψανε, υποψιαζόμαστε. Ήδη έχουν βγάλει ανακοίνωση αυτοί που το είχαν κατοχυρώσει ότι διατηρούν, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη εφόσον παραβιάσει η ΕΤ, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η οποία είναι υποχρεωμένη να τηρεί, να εφαρμόζει τους κανονισμούς, οι οποίοι λένε ότι όποιος το κατοχυρώσει, αν δεν υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν, δεν μπορεί κανείς από εκεί και πέρα να το αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Σωστό. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται. Του αφαιρέθηκε το δικαίωμα, πάντως έχει πέσει αυτό το site. Ναι. Το δεύτερο ήταν το φοβερό, ότι μάθαμε χθες ότι δόθηκε προς πώληση το domain name www.ert.gr. Αυτό δεν το είχα ακούσει εγώ. Ευτυχώς το μάθαμε γρήγορα. Ένας συνάδελφος δόθηκε προς πώληση. Επειδή δεν υπάρχει, σύμφωνα με τους φοβερούς εγκέφαλους που εφάρμοσαν αυτή την ιστορία, δόθηκε προς πώληση το domain name ert.gr. Ποιος θα το χρησιμοποιήσει δηλαδή αυτό? Το πήρε κάποιος άλλος. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Ένας συνάδελφος λοιπόν. Ποιος ήταν? Ένας συνάδελφος, δεν θα πούμε ποιος ήταν. Ναι. Ένας συνάδελφος το αγόρασε στην αξία των 90 ευρώ. Μετά από 6 έχει το τιμολόγιο και έχει αγοράσει το domain name ert.gr. Η αξία αυτών των domain είναι τόσο. 6 ώρες μετά, επειδή δίνεις και τηλέφωνο για να αγοράσεις το domain name, ενώ το έχει αγοράσει, έχει το τιμολόγιο, την απόδειξη κτλ. 6 ώρες μετά τον κάλεσαν στο τηλέφωνο και του είπαν ότι η αγορά δεν ισχύει. Και αυτό παράνομο. Έχει το τιμολόγιο, το έχει κατοχυρώσει κτλ. Το τρίτο φοβερό. Θα πάνε στα δικαστήρια. Το τρίτο φοβερό, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το πούμε. Έχουμε χρόνο. Ωραία. Το τρίτο φοβερό, η τρίτη φοβερή παρανομία είναι ότι, όπως γνωρίζετε, στο τηλεοπτικό πεδίο υπάρχουν υπάροχοι περιεχομένου και υπάροχοι δικτύου. Υπάροχοι περιεχομένου είναι αυτοί οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Ναι. Οι υπάροχοι δικτύου είναι αυτοί που μεταδίδουν το σήμα των, παίρνοντας χρήματα από τους παρόχους περιεχομένου, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς δηλαδή. Ναι. Η DGI είναι ένας πάροχος δικτύου. Ναι. Σωστά. Ναι. Παίρνει χρήματα από τηλεοπτικούς σταθμούς και τους λέει: εγώ θα σας μεταδίδω. Μπορεί να μου πει κανείς αν έχει δικαίωμα ο πάροχος δικτύου, ο οποίος προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες, να ελέγξει το περιεχόμενο, αν του αρέσει ή δεν του αρέσει? Φαντάζομαι ότι δεν έχει. Βεβαίως δεν έχει. Δεν έχει, διότι αλλιώς δεν θα ήταν πάροχος δικτύου, θα ήταν το ΕΣΟΡΟΥ, ας πούμε. Ναι, το ΕΣΟΡΟΥ. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο 902, ο σταθμός, ο τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος είναι πελάτης της DGIA, αναμεταδίδει κατά καιρούς το τηλεοπτικό μας πρόγραμμα με το λογότυπό του. Έχει και το λογότυπό του επάνω. Ναι. Κάθε στιγμή που προσπαθεί να βγάλει το πρόγραμμα μας, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα πέφτουν μπάρες. Το είδα σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι τρανταχτή παρανομία.
παρανομία η οποία μπορεί να οδηγήσει, αν γίνει προσφυγή, και στην αφαίρεση της άδειας του παρόχου δικτύου. Διότι παραβιάζει κανόνες, θέλοντας να δείξει ότι θέλει να ελέγχει ο πάροχος δικτύου το περιεχόμενο του πελάτη του. Βέβαια. Και ρωτάω, αν η κυβέρνηση θεωρούσε ότι είναι παράνομο αυτό το περιεχόμενο, ποια είναι η συνήθιση διαδικασία? Προσφεύγει στο ΕΣΟΥΡΟΥ όσον αφορά τους παρόχους περιεχομένου. Δεν προσφεύγει στην DJA, στον πάροχο δικτύου. Προσφεύγει στο ΕΣΟΥΡΟΥ και του λέει ότι αυτός έχει παράνομο περιεχόμενο. Τον καλεί το ΕΣΟΥΡΟΥ και ρίχνει ένα πρόστιμο. Μια συνήθις διαδικασία, τη γνωρίζουμε, και η ΕΡΤ έχει φάει πρόστιμα και άλλοι σταθμοί έχουν φάει πρόστιμα. Αλλά να δίνει εντολή το Υπουργείο σε έναν πάροχο δικτύου που δεν έχει καμιά σχέση με το περιεχόμενο. Είναι τραγική ιστορία αυτή. Να δίνει εντολή να κόβουν ένα σταθμό στον αέρα επειδή δεν τους αρέσει το περιεχόμενό του, νομίζω ότι είναι μεγάλος αδερφός ιστορία. Εμείς βρήκαμε, ή μάλλον ένα site πολύ καλό, το The Press Project, έχει βρει τις οδηγίες της DJA, πώς να κόβει, οδηγίες προς ναυτιλωμένους, και τι να κάνουν οι υπάλληλοι της, όταν, γιατί παίρνει κόσμος και διαμαρτύρεται. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να τις διαβάσω για αυτές τις οδηγίες. Λοιπόν, θέμα μετάδοση της ΕΡΤ από τον 902. Θα απαντάτε ακριβώς όπως είναι τα λεκτικά. Κατά γράμμα δεν θα δίνετε καμία επιπλέον πληροφορία. 10 θαυμαστικά. Ερώτηση. Γιατί κόψατε τον 902? Από τις αρμόδιες αρχές μας ζητήθηκε να διακόπτετε άμεσα οποιαδήποτε εκπομπή προγράμματος φέρει το σήμα της ΕΡΤ ή θυγατρικής αυτής ως παράνομη. Γιατί είναι παράνομη? Διότι από τις 11 έκτου και 17 τα μεσάνυχτα, και 12 μάλλον τα μεσάνυχτα, και ως σύσταση νέου φορέα έχει πάψει η εκπομπή οποιοδήποτε προγράμματος που φέρει το σήμα της ΕΡΤ ή θυγατρική της. Και ποιος σας έδωσε το δικαίωμα? Η DJA είναι πάροχος δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής άδειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κτλ. Ως τέτοιος μπορεί να εκπέμπει ψηφιακά το σήμα νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν αδειοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές πρόγραμμα. Ποιοι είναι οι νομίμως λειτουργούντες σταθμοί? Είναι άλλη ιστορία, δεν έχει πάρει κανείς άδεια. Ναι. Το τηλεοπτικό περιεχόμενο των σταθμών υπόκειται εξ ολοκλήρου στον έλεγχο και την έγκριση των αρμόδιων κρατικών φορέων. ΕΣΟΥΡΟΥ δηλαδή. Και η DJA δεν έχει τη δυνατότητα αυτοτελούς απόφασης επί της εκπομπής ή όχι κάποιου τηλεοπτικού σταθμού. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, η DJA είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τα όσα προβλέπουν οι αρμόδιες αρχές. Γιατί κόψατε την ΕΡΤ, η ερώτηση που τους γίνεται. Τα κανάλια της ΕΡΤ δεν εκπέμπονται μέσω DJA. Η ΕΡΤ, ως ένας από τους αδειοδοτημένους παρόχους δικτύου, εξέπεμπε το ψηφιακό σήμα των καναλιών της μέσω της δικής της πλατφόρμας. Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, αν δεν καλυφθούν από τα παραπάνω, λέτε τα εξής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο έχει λάβει εκπαίδευση και παρέχει πληροφόρηση σε σχέση με την ψηφιακή μετάβαση και τα όποια ζητήματα, απορίες και προβλήματα σχετίζονται με αυτήν. Για ερωτήματα πέραν της ψηφιακής μετάβασης, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Δεν δίνεται τη διεύθυνση στην DJA ούτε κάποιο όνομα υπευθύνου. Αν επιμένουν πάρα πολύ, δίνεται το τηλέφωνο 210-68-38-700. Το οποίο μπορεί και να μην απαντάει, το πιο πιθανό. Λοιπόν, ξαναλέω, είναι ένας πάροχος δικτύου, είναι κάποιος που αγοράζει φάσμα και δίνει, έχει ως πελάτες τηλεοπτικούς σταθμούς χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα να ελέγχει τίποτα. Δίνει αυτές τις οδηγίες, οι οποίες συνιστούν κατά την άποψή μου μεγάλη παρανομία, και προειδεάζουν το μέλλον. Αν μια τέτοια εταιρεία, όπως υποψιαζόμαστε, αναλάβει για 15 χρόνια ως μονοπόλιο τις συχνότητες, τις ψηφιακές συχνότητες, φανταζόμαστε αν θα μπορέσει να βγει άλλο σταθμό στον αέρα που δεν τους αρέσει ή δεν αρέσει στην κυβέρνηση, πέραν των μελών της κοινοπραξίας, την DJA, τα οποία είναι τα 6 μεγάλα κανάλια της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Αυτό εννοούσε αρπιστρίες. Μιλάμε για μεγάλο αδελφό, νομίζω. Όλες αυτές οι ενέργειες, όλα αυτά που ζούμε, ο εφιάλτης που ζούμε, δεν νομίζω ότι τον περίμενε κανείς να βγει τόσο απροκάλυπτα στην επιφάνεια. Δεν το περίμενε, όχι. Κανένας δεν το περίμενε. Που μας και απ' έξω και απ' κανένας.